Πάμε τώρα να συνδεθούμε μέσω Skype με τον Γιάννη Κουτσομύτη, πολιτικό αναλυτή και ιδρυτή του kapannews.gr. Καλησπέρα σας, κύριε Κουτσομύτη, σας ευχαριστώ πολύ που είστε και πάλι μαζί μας σήμερα. Λοιπόν, θέλουμε να μας κάνετε σήμερα μια περιγραφή της κατάστασης με τη μερική οριοθέτηση ΑΟΣ της χώρας μας με την Αίγυπτο. Πότε ξεκίνησε αυτή η υπόθεση, γιατί δεν προχωρούσε μέχρι τώρα, για ποιο λόγο επισπεύστηκε ενδεχομένως και κυρίως γιατί μερική. Ναι. Οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια, περίπου 15. Η Αίγυπτος παρουσίαζε κατά καιρούς απαιτήσεις που για την Ελλάδα δεν ήταν αποδεκτές. Και το κυριότερο σημείο ήταν ότι η Ελλάδα ήταν πολύ διστακτική στο να προχωρήσει σε μερική οριοθέτηση, διότι η Αίγυπτος δεν ήθελε να εμπλακεί σε μια ενδεχόμενη ελληνοτουρκική διένεξη για την ΑΟΖ του Καστελόριζου και έτσι επέμενε ώστε να αφαιθεί αυτή η περιοχή σε μεταγενέστερη διαπραγμάτευση, ώστε να μπει μέσα στη συζήτηση και η Τουρκία. Κάποια στιγμή, από τη στιγμή που υπεγράφει το μνημόνιο μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης Λιβύης, με αυτό το παράλογο μνημόνιο που ενώνουν δύο εντελώς ανώμια θαλάσσια σύνορα, η ελληνική διπλωματία ενεργοποιήθηκε πλέον, διότι τα πράγματα είχαν γίνει πάρα πολύ δύσκολα και έπρεπε να κάνουμε κινήσεις. Η κίνηση που κάναμε, και νομίζω ήταν αρκετά πετυχημένη και σωστή, ήταν να αποδεχθούμε τη μερική οριοθέτηση, η οποία δεν μας αφαιρεί το δικαίωμα να οριοθετήσουμε την ΑΟΖ σε μεταγενέστερο χρόνο. Ακυρώνει αυτή η δική μας συμφωνία, η Συμφωνία Ελλάδος-Αιγύπτου, τη συμφωνία που έχει υπογράψει η Τουρκία με τη Λιβύη, ή απλώς αλληλοεπικαλύπτονται οι δύο συμφωνίες σε συγκεκριμένα σημεία? Σας το ρωτώ αυτό, διότι διάβασα ανάλυση που υποστηρίζει ότι η μία συμφωνία δεν ακυρώνει την άλλη. Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι είναι πολύ αμφίβολο εάν η συμφωνία Τουρκίας-Τρίπολης είναι νόμιμη με βάση το διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνηση της Τρίπολης δεν έχει δικαίωμα να υπογράψει διεθνείς συμφωνίες χωρίς να έχουν επικυρωθεί από τη Βουλή. Η Βουλή είναι εντελώς αντίθετη. Έχουμε δει, είχε πάει ο κύριος Δένδιας και είχε δει τον πρόεδρο, τον κύριο Σάλεχ. Έτσι δεν υπάρχει. Επίσης, η συμφωνία με την οποία συγκροτήθηκε η κυβέρνηση της Τρίπολης έχει λήξει από τα τέλη του 2018. Άρα δεν είναι θέμα αν έχει νομιμοποίηση, αν είχε νομιμοποίηση η κυβέρνηση Τρίπολης να υπογράψει τέτοια συμφωνία. Αλλά πέρα από αυτό, η συμφωνία που έχει υπογραφεί μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου είναι μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου και έτσι σε νομικό επίπεδο, χωρίς βέβαια να είμαι ειδικός στο διεθνές δημόσιο διεθνές δίκαιο, πιστεύω ότι σε νομική ισχύ έχει η ελληνογυπτιακή συμφωνία. Από εκεί πέρα όμως, πέρα από το νομικό μέρος, υπάρχει και το μέρος της πραγματικότητας, το de facto. Η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, στο βαθμό που θα μπορέσει και θα της επιτρέψουμε εμείς, να ακυρωθεί στην πράξη το σύμφωνο που έχει υπογράψει με την Τρίπολη, γιατί έχει ποντάρει πάρα πολλά ζητήματα γεωστρατηγικής και εθνικών συμφερόντων πάνω σε αυτή τη συμφωνία. Άρα είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες ή ημέρες να δούμε μια αντίδραση δυναμική της Τουρκίας πάνω σε αυτό το θέμα. Και νομίζω ότι υπάρχουν ήδη και οι σχετικές δηλώσεις μέχρι στιγμής, αλλά έχω την αίσθηση ότι τουρκικά πλοία ήδη κατευθύνονται στην νοτιοανατολική Μεσόγειο, έτσι δεν είναι? Υπάρχει μια κινητικότητα από το απόγευμα στο τουρκικό ναυτικό. Στα δύο στρατιωτικά λιμάνια υπάρχουν ετοιμασίες, έχουν παρατηρηθεί ετοιμασίες και υπάρχει και μια πληροφορία ότι δόθηκε διαταγή από την Άγκυρα στα τουρκικά πλοία που μετέχουν στην επιχείρηση του ΝΑΤΟ στην Κεντρική Μεσόγειο να αποχωρήσουν και να κατευθυνθούν επειγόντως πίσω προς το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Όλα αυτά είναι σε γνώση βέβαια των ελληνικών αρχών και των ενόπλων δυνάμεων. Είναι σαφές ότι υπάρχει και σχέδιο και στο Πεντάγωνο και στο Μεγαρομαξίμου για το πώς θα αντιμετωπιστεί η πιθανή τουρκική αντίδραση. Πλέον όμως έχουμε και το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Αυτή η κίνηση που έγινε και πριν από 2 ώρες δημοσιεύθηκε και από την εφημερίδα Το Βήμα και το κείμενο σε μορφή PDF και είδαμε τις διατάξεις που περιέχει η συμφωνία. Θεωρώ ότι είναι μια καθόλου έγκυρη διεθνώς συμφωνία η οποία πρέπει να γίνει αποδεκτή από όλους τους διεθνείς παράγοντες. Τώρα, μετά την ένταση που είχαμε με την τουρκική ναύτεξ τις προηγούμενες ημέρες, φάνηκε ότι υπήρξε μία συνεννόηση μετά και από την επικοινωνία με της Άγγελα Μέρκελ, με τον Έλληνα και τον Πρωθυπουργό και τον Τούρκο Πρόεδρο. Αλλά όλο αυτό φαίνεται ότι τώρα δυναμητίζεται, εάν κρίνω και από τις δηλώσεις του Ταγίπ Ερντογάν. Ναι, οι δηλώσεις του σήμερα έξω μετά την προσευχή στην Αγία Σοφία ήταν αρκετά, θα έλεγα, σε υψηλούς τόνους. Σαφέστατα τους έχει προξενήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτή η συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχα, δεν το περιμένανε, ευνηδιάστηκαν, παρότι υπήρχαν δημοσιεύματα εδώ και καιρό ότι η συμφωνία είναι κοντά. Πιθανόν να νόμιζαν ότι μπορούν να επηρεάσουν αλλιώς τις καταστάσεις ή να φοβηθεί η Ελλάδα να κλείσει τη συμφωνία. Από εκεί και πέρα, όπως και ο κύριος Δένδιας δήλωσε το πρωί, η αμερικανική πλευρά ήταν σε γνώση όλων των εξελίξεων και οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι και οι δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η Γερμανία και η Γαλλία, ήταν και αυτές ενήμερες για την πορεία των διαπραγματεύσεων με την Αίγυπτο. Τώρα στη συμφωνία αυτή καθ' αυτή, προφανώς υπάρχουν πολλά θετικά από τη συμφωνία, υπάρχουν όμως και αρνητικά. Στα θετικά συγκαταλέγεται η ακύρωση της ΑΟΖ, όπως είπαμε προηγουμένως, που συνυπέγραψαν Τουρκία και Λιβύη. Μια ΑΟΣ που χαράχτηκε χωρίς να λαμβάνει υπόψη Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο, Ρόδο. Στα αρνητικά βλέπουμε ότι η θαλάσσια περιοχή από τη Ρόδο μέχρι την ΑΟΣ της Κύπρου παραμένει διεκδικούμενη. Πού γέρνει η πλάστιγκα, στα ασύν ή στα πλήν? Δεν είχαμε τίποτε πριν, άρα δεν χάσαμε και τίποτε. Αυτή η περιοχή παρέμενε σε μια κατάσταση νομικού κενού. Άρα δεν χάθηκε τίποτε, δεν είναι ότι αποκλείστηκε από μελλοντική συμφωνία. Μάλιστα υπάρχει συγκεκριμένη διάταξη στη συμφωνία, η οποία αναφέρει συγκεκριμένα πώς θα εμπλακούν και τα τρίτα μέρη μέσα στη συζήτηση, ότι πρέπει, επίσης είναι πολύ θετικό ότι αναφέρει ότι δεν μπορεί ένα από τα δύο μέρη να κλείσει συμφωνία με τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση, ας πούμε, της Ελλάδας. Δηλαδή η Αίγυπτος δεν μπορεί να κλείσει συμφωνία για αυτή την περιοχή πλέον με την Τουρκία χωρίς τη συγκατάθεση της Ελλάδας, το οποίο αυτό δεν υπήρχε πριν. Θα μπορούσε μια αλλαγή καθεστώτος στην Αίγυπτο να προκαλέσει τεράστια ζημιά για τα εθνικά συμφέροντα και αν ανέβαινε ξανά η μουσουλμανική αδελφότητα. Αυτό που ανοίγει, πιστεύω, και είναι θετικό, εμείς δίνουμε, για να το δώσω έτσι σε μια τάξη μεγέθους, περίπου ένα 10% μειωμένη επίρρεια στα νησιά μας, το οποίο δεν το θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Από την άλλη όμως ανοίγουμε ένα παράθυρο και προς την Τουρκία, λέγοντας είμαστε διατεθειμένοι, δείχνουμε σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ελάτε κι εσείς να συζητήσουμε όλες τις πιθανές λύσεις. Τι θα μπορούσαμε να χάσουμε από τα ήδη κεκτημένα αν καταφεύγαμε μαζί με την Τουρκία στη διαιτησία, στη Χάγη? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο η ελληνική πλευρά φοβάται και είναι πολύ πιθανό είναι να μην υπάρχει τελικά επαφή της ελληνικής ΑΟΣ με την κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό όμως θεωρώ ότι είναι... αφορά μόνο το θέμα της διευθέτησης του East Med, του αγωγού, διότι θα πρέπει να γίνει μετά, αν δεν συμφωνεί η Τουρκία, να γίνει μια παράκαμψη και να κινηθεί η χάραξη μέσω της ΑΟΣ της Αιγύπτου. Όμως δεν το θεωρώ τραγικό, διότι εάν η Τουρκία συμφωνήσει σε μια διευθέτηση στην Ανατολική Μεσόγειο, θα είναι όλοι κερδισμένοι. Και η Ελλάδα και η Κύπρος και η Αίγυπτος φυσικά και η ίδια η Τουρκία, διότι θα σταματήσει αυτού του είδους η πολιτική του bullying και των απειλών. Όχι βέβαια ότι θα γλιτώσουμε από μια αναθεωρητική Τουρκία συνολικά, αλλά αν μπουν πάρα πολλοί διεθνείς παίκτες στο παιχνίδι και η Ανατολική Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο πεδίο, η Τουρκία μετά πάρα πολύ δύσκολα θα ανατρέψει ένα status quo στο οποίο θα έχουν συνυπογράψει πάρα πολλές όμορες χώρες και πιθανότατα και μεγάλες δυνάμεις. Κύριε Κουτσομύτη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την απόψινή συζήτηση και είμαι βέβαιη ότι θα έχουμε